Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα προσκομεν. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ιδού διδομή του είναι εξουσία, του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν τη δύναμη του εχθρού, και ουδέν ημάς σου μη αδικήσει, πλην εν τούτο μη χαίρετε, ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε, χαίρετε δε ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα εγκαλιάστος το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμε εσύ Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά ανυπείς. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο, ευδοκία εμπρός Θεέσου. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ο Κύριος αποκαλύπτει εις τους ταπεινούς το θέλημά Του, και όχι στους υπερήφανους και αυτούς που νομίζουν ότι είναι σοφοί και συνετοί. Αποκαλύπτει το μέγεθος της αγάπης Του και από την άλλη πλευρά το μέγεθος της αμαρτίας και το πόσο μισεί την αμαρτία. Ο Άγιος Νικόδημος στην πέμπτη του μελέτη στα πνευματικά γυμνάσματα μας παρουσιάζει αυτό το μέγεθος και τη φοβερότητα, το πόσο φοβερή είναι η αμαρτία και πόσο μισητή στον Θεό, και έχει μια τριπλή έτσι θεώρηση του πράγματος. Μιλάει για τις τιμωρίες που δόθηκαν εξαιτίας της αμαρτίας στους αγγέλους, μετά εις τον Αδάμ και τέλος και εις τον Ιησού Χριστό, παρότι που ο ίδιος ήταν αναμάρτητος, όμως τας αμαρτίας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασε και έγινε ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Στο χάσου, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, πόσο μεγάλο μίσος έχει ο Θεός εις την αμαρτία. Διότι, όπως λέγει στο πρώτο τμήμα του πρώτου μέρους της μελέτης του, όταν αμάρτησαν οι άγγελοι εις τον ουρανό, ήρθε μία τιμωρία πάρα πολύ σύντομη και επίσης μία τιμωρία καθολική και μία τιμωρία η οποία ήταν πράγματι πάρα πολύ φοβερή, τιμωρία άκρα, όπως λέγει ο Άγιος. Αλλά είχαμε μιλήσει γι' αυτά άλλη φορά. Έγινε η τιμωρία αυτή άκρα, διότι οι άγγελοι που έπεσαν και έγιναν δαίμονες, έχασαν όλα τα υπερφυσικά χαρίσματα της χάριτος που μπορούσαν να λάβουν και βρήκαν μια άπειρη ταλαιπωρία στην καταδίκη τους, χωρίς ελπίδα να ελευθερωθούν ποτέ ποτέ. Έγινε μία αιτία καθολική στους αγγέλους που έγιναν δαίμονες, διότι πράγματι όλοι τιμωρήθηκαν και όχι μερικοί, και ήταν και μία τιμωρία γρήγορη, ταχύτατη, διότι όπως λέει και ο ίδιος ο Κύριος, εθεώρουν τον σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Αυθείς όπου έβαλαν στο νου τους οι άγγελοι ένα μόνον υπερήφανον και αποφασιστικών λογισμών να μπουν πάνω από το Θεό, χωρίς να τους δώσει καιρό ή βοήθεια να μετανοήσουν, τους άφησε να πέσουν από τον ουρανό εις το πύρτο αιώνιον με περισσότερη βία και ταχύτητα από όσοι πέφτουν τα αστροπολέκια. Στο χάσο λοιπόν από αυτά, λέει ο Άγιος Νικόδημος,
Πόσο μεγάλο μίσος έχει ο Θεός την αμαρτία, γιατί ευθύς όπου είδε μολυσμένα από το φαρμάκι της αμαρτίας τα καλύτερα έργα των χειρών του, αντί να τα καθαρίσει, τα έριψε όλα εις μια φλόγα αιώνιων, χωρίς ελπίδα ιατρίας. Και ποιος μπορεί να μη φοβηθεί ένα τέτοιο φοβερό κριτή, ποιος να θελήσει να τον έχει εχθρόν του, ποιος να μεταστραφεί πλέον για να τον παροργήσει, όπως λέγει και ο προφήτης Ιερεμίας, «Τις ου φοβηθήσετε σε βασιλεύ των εθνών, ότι σύ τούτο προσήκει. Ποιος δεν θα φοβηθεί εσένα, βασιλέα των εθνών, αφού αυτό αρμόζει εσένα. Σύγκρινε τώρα τις αμαρτίες σου με την αμαρτία αυτών των δυστυχισμένων δαιμόνων και θαύμασε στο διαφορετικό τρόπο που μεταχειρίστηκε ο Θεός με εσένα. Οι δαίμονες αμάρτησαν μία και μόνη φορά και εσύ αμάρτησες τόσες και τόσες φορές. Εκείνοι αμάρτησαν μόνο με το λογισμό και εσύ και με το λογισμό και με τον λόγο και με τα έργα. Εκείνοι αμαρτάνοντες δεν υπετάχθηκαν σε κτίσματα ευτελέστερα από λόγο τους. Εσύ αμαρτάνοντας εξευτελίστηκες περισσότερο και από τα άλογα ζώα. Εκείνοι δεν πήραν ποτέ τη χάρη να σηκωθούν. Εσύ αφού έλαβες τη χάρη τόσες και τόσες φορές και όμως πάλι τη χρησιμοποίησες κακώς και πάλι έπεσες. Εκείνοι δεν καταφρόνησαν το πολύτιμο αίμα του Χριστού επειδή δεν χύθηκε για λόγο τους. Εσύ το καταπάτησες τόσες φορές και με όλα τα αυτά σε εκείνους δεν δόθηκε ούτε μία στιγμή καιρού για να μετανοήσουν. Σε σένα όμως δόθηκαν τόσοι και τόσοι χρόνοι και εκείνος ο ίδιος δεσπότης που για αυτού στάθηκε αδυσόπιτος για σένα όχι μόνο πέθανε αλλά ακόμα είναι και ο πρώτος που σε προσκαλεί να μετανοήσεις και να αποθήσεις τη συγχώρηση των αμαρτιών σου και ο πρώτος που σου ζητάει την ειρήνη. Δηλαδή πρώτα Θεός έρχεται σε εμάς, κάνει εκείνος το πρώτο βήμα και μας καλεί να ειρηνεύσουμε μαζί Του. Σε καλεί σε ειρήνη, λέει ο Άγιος, σου ζητεί την ειρήνη, φωνάζοντάς σου με την ιερή αποκάλυψη, να Του ανοίξεις την πόρτα της καρδιάς σου, να μπει μέσα για να σε πλουτίσει από τα χαρίσματά Του και να σε κάνει Υιό και κληρονόμο της Βασιλείας Του. Ιδού, λέει, έστηκα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς Αυτόν και διεπνήσω μετ' Αυτού και Αυτός μετ' εμού. Στέκομαι στην πόρτα και χτυπώ και αν κάποιος θελήσει και ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα εισέλθω σε Αυτόν και θα διεπνήσω μαζί Του και Αυτός μαζί μου. Ο αγαθότης του Θεού ανίκαστος. Και εσύ έχεις πλέον καρδιά, αδελφέ, να γυρίσεις πάλι πίσω και να πιάσεις τα άρματα, να οπλιστείς εναντίον τέτοιου γλυκητάτου σου πατρός, τέτοιου σου ευεργέτου και τέτοιου σου άκρου φίλου, ο αχάριστον, αχάριστον γένος των ανθρώπων. Χίλιες φορές καταράσου, αγαπητέ, της αμαρτίας σου, αποφάσισε να εκδικηθείς, να εκδικήσεις εις τον εαυτό σου με κάθε είδος μετανοίας τας αμαρτίας όπου έκαμες. Δηλαδή να κοπιάσεις κατά αναλογία των σφαλμάτων σου και των αμαρτιών σου, χωρίς να λυπηθείς το σώμα σου και τον εαυτό σου. Ομολόγησε πως δεν είσαι άξιος να σηκώσεις τα μάτια σου να κοιτάξεις τον ουρανό όπως ο τελώνης και να ταινίσεις το πρόσωπο του ουρανίου πατρός σου. Φρίξε όχι μόνο την πράξη αλλά και αυτό το όνομα και αυτή μόνο την ψηλή ενθύμηση, την απλή μνήμη της αμαρτίας. Και λέγε κι εσύ μαζί με τον Ιώβ, φρίκη μη συνείδησε και τρόμος και μεγάλος μου τα οστά διέσυσε.
έχω καταληφθεί από φρίκη και τρόμο και όλη η ύπαρξή μου και τα οστά μου συγκλονίστηκαν, διότι και μόνος ο λογισμός της αμαρτίας είναι μισητός και συχαμερός στον Θεό, σύμφωνα με τον παροιμιαστή «Δέριωμα Κυρίω, λογισμός άδικος». Ένας λογισμός αμαρτωλός είναι δέλιγμα, είναι σύγχαμα για τον Κύριο. Παρακάλεσε θερμά τον Δεσπότη, επειδή φανερώθηκε σε σένα ως Θεός ελέους και όχι ως Θεός εκδικήσεων, να σου δώσει δύναμη να ανταποκριθείς εις τα προσκαλέσματά Του με πράξεις μιας αληθινής μετάνοιας και να στερεώσεις στην καρδιά σου αμετάθ την απόφαση που έκαμες να μην τον παρουργήσεις πλέον με καμιά αμαρτία, λέγοντας μαζί με τον Δαβίδ «Δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσω εν ημίν». Δηλαδή, στερέωσε Κύριε και Θεέ εκείνο που εργάστηκες και εργάζεσαι μέσα μας, δηλαδή την μετάνοια και την διόρθωση. Το δε Θεό μου δόξα πάντοτε, νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.